Χριστό αδερφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας πνευματικά στην Εκκλησία του Χριστού. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τη γυναίκα μέσα στην οικογένειά της και στην προσωπική της ζωή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γυναίκα στην εκκλησιαστική ζωή. Πόσο σοβαρό είναι μέσα στην Εκκλησία η παρουσία της. Θα διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 1014 από την επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη σελίδα 1014, γιώτα α κεφάλαιο και δύο εδάφια. Σελίδα 1014, γιώτα α κεφάλαιο, δύο εδάφια. Σας επαινώ, δε αδελφοί, ότι εις πάντα με ανθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Πάσαν ήρ λοιπόν προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα με κεφαλή να σκεπεί, κατεσχύνει την κεφαλή αυτή, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτεται, η γυνία σκουρεύσει και τα μαλλί αυτή. Αλλά αν είναι σχρόν η γυναίκα να κουρεύει τα μαλλί αυτή ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού επειδή είναι εικόν του Θεού, η δε γυνή δόξα του ανδρός. Διότι η γυνή δεν είναι εκ του ανδρός, αλλά η γυνή, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ δια τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα δια τον άντρα. Δια τούτο η γυναίκα χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Πλην ούτε ο ανήρ χωρίς τη γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς το ανδρός, υπάρχει εν κυρίω. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ είναι δια της γυναικός, τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς, είναι πρέπον γυνή να προσεύχεται εις τον Θεό να σκεπείς, ή ουδέ αυτή η φύση δε σας διδάσκει, ότι ο ανήρ με να έχει κόμη, είναι σε αυτόν ατιμία. Γυνή δε εάν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη δόθη εις αυτήν αντικαλύματος. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς τι αυτήν συνήθεια δεν έχουμε, ουδέ εκκλησία του Θεού. Αμήν. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού γυναικών μοναδικών στο έργο του Θεού, που συμμετέχουν στο έργο του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη η γυναίκα, θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που δεν είναι δόκιμος, ήταν δευτέρας κατηγορίας άνθρωπος. Δηλαδή ήταν πολύ υποτιμημένη στη σχέση της με τον άντρα. Ο Χριστός όμως τη γυναίκα με την καινούργια διδαχή, την γένουσα διδασκαλία, την εξομοίωσε και την εξίσωσε ώστε να λέει ότι ο ανήρ χωρίς της γυναικός και η γυνή χωρίς του ανδρός δεν υπάρχει εν Κύριο. Πολύ σοβαρό δηλαδή. Δεν μπορεί να υπάρξει εν Κύριο ο ανήρ χωρίς της γυναικός και ο ανήρ χωρίς της, η γυνή χωρίς του ανδρός και ο ανήρ χωρίς της γυναικός. Δεν μπορούν να υπάρξουν. Και εδώ βέβαια αναφέρεται πολύ καθαρά και έντονα για την ομοφιλοφιλία, αλλά όχι μόνο. Αναφέρεται και για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη, καθώς είναι συγκληρονόμοι του Θεού και της Βασιλείας των Ουρανών ο άντρας και η γυναίκα. Ένα ωραίο πρώτο παράδειγμα που έχουμε στη Γραφή και με τα ωραία χαρακτηριστικά της μοναδικής γυναίκας είναι η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου. Μια κοπελίτσα θα έλεγα. Μία νεαρή κοπέλα, την οποία ο Θεός εξέλεξε για ένα μοναδικό έργο, δεν υπάρχει άλλο, μοναδικό έργο. Να συλλάβει εν γαστρή Παρθένο Σούσα. Με τον Ιωσήφ τον αρβωνιαστικό της. Να συλλάβει εν γαστρή Παρθένο Σούσα. Και το κύριο χαρακτηριστικό της κοπέλας αυτής, την οποία για πολλά την εξέλεξε ο Θεός,
αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι όταν ακούει το Λόγο του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, όσο και παράδοξες αν είναι, όσο και αν δεν τις καταλαβαίνει, όσο και αν δεν μπορούν να χωρέσουν σε καρδιά ανθρώπου, αυτή εν τέλει τις δέχεται. Είναι φοβερό. Εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και της είπε: «Μαρία, μη φοβού, διότι βρήκες χάρη παρά το Θεό και θα συλλάβεις εγκαστρή και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός θα είναι Μέγας, Υιός Υψής του θα ονομαστεί και θα δώσεις Αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του πατρός αυτού, και θα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ και στους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλεστε τέλος». Για σκεφτείτε, ελάτε στη θέση αυτής της κοπέλας τι ακούει. Απίστευτα, φάνταστα πράγματα. Και μένει έκπληκτη. Αλλά δεν απιστεί, δεν αμφισβητεί, απορεί και εκφράζει την απορία της. Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού εγώ άντρα δεν γνωρίζω. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Δεν είναι απιστία, είναι έκφραση απορίας που τη θέλει ο Θεός. Όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, και το λέει ο Λόγος του Θεού και μας το λέει το Πνεύμα το Άγιο, ιδίως είναι γεγραμμένο για να είμαστε πιο ασφαλείς, δεν θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε εμείς, γιατί εκεί θα κάνουμε πολλά λάθη. Αφενός μεν, ούτε αφετέρου θα το αμφισβητήσουμε και θα πούμε αυτό δεν γίνεται. Θα πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, το λες, θα το κάνεις, αλλά πώς θα γίνει? Αυτή είναι η νοοτροπία της πιστής επαγγελωμένης θεοσέβεια γυναίκας, αλλά και ανδρός. Αναρωτιόμαστε και δεν τρεπόμαστε να ρωτήσουμε τον Κύριο και δεν διστάζουμε, δεν συστελόμεθα να ρωτήσουμε τον Κύριο για αυτά που δεν ξέρουμε. Το έχω πει ξανά, από τότε που μπήκα στην Εκκλησία πολλά πράγματα δεν τα καταλάβαινα και πήγαινα σε αδελφούς, τον αδελφό τον Λούις, τον αδελφό τους παλιούς αδελφούς, και τους έλεγα αυτό δεν το καταλαβαίνω. 9 στα 10 μου το εξηγούσαν και το καταλάβαινα, αλλά 1 στα 10 δεν το καταλάβαινα, και που μου το εξηγούσαν δεν έμενα ήσυχος. Πήγαινα το βράδυ στο σπίτι μου, γονάτιζα, προσευχόμουν και έλεγα: «Κύριε, αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά και την ερμηνεία που μου έδωσε ο αδελφός ο Λούις, παραδείγματος χάρη, δεν την κατάλαβα». Σας λέω, δεν ξημέρωνε. Και για να μην υπερβάλλω, πολύ σύντομα ερχόταν η απάντηση με διάφορους τρόπους, πεντακάθαρη. Άλλες φορές με ενύπνιο, άλλες φορές με οράσεις. Αλλά έβρισκε τρόπο ο Θεός, και βρίσκει τρόπο ο Θεός όταν ο άνθρωπος ρωτάει, ο Θεός να εξηγεί, να ερμηνεύει. Χαίρεται ο Θεός. Αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό έχει η Μαρία. Και ο άγγελος εξήγησε βέβαια πάρα πολύ εύκολα ότι αυτό θα γίνει, γιατί Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σε, δύναμις του Υψίστου θα σε επισκιάσει, δια τούτο το γεννόμενο εξού θα ονομαστεί Υιός Θεού. Διότι ουδέν πράγμα είναι αδύνατον παρά το Θεό. Και μετά από αυτό η Μαρία πίστηκε και είπε: «Αμήν γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου». Αλλά δεν έμεινε εκεί. Τώρα ήθελε να βεβαιωθεί μέσα της. Και της είπε ο άγγελος ότι και η συγγενή σου η Ελισάβετ στο γύρας αυτής συνέλαβε Υιόν. Και είναι μάλιστα τώρα 6 μηνών. Και είναι στην ορεινή της, έμαθε ότι είναι στην ορεινή του Ιούδα. Και ξεκίνησε να πάει να δει το θαύμα που συνέβη στη στήρα τη συγγενή του, τη συγγενή τη. Και πήγε και εκεί έγινε το μεγάλο θαύμα. Εκεί η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου, ανεφώνησε μεταφωνής μεγάλης και είπε ό,τι της είχε πει ο άγγελος της Μαρίας.
είπε η Ελισάβετ δια Πνεύματος Αγίου στη Μαρία ό,τι της είχε πει ο άγγελος για να τη βεβαιώσει για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Εξ στόματος δύο ή τριών μαρτύρων βεβαιούται πας λόγος. Ευλογημένη η γυναίξη, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθερμη τούτο να έρθει μήτρη του Κυρίου μου προς εμέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διότι καθώς ήλθε η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να γαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου και πλήστη Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός, όπως είχε υποσχεθεί ο άγγελος Γαβριήλ στον άντρα της, τον Ζαχαρία. Και τότε πίστεψε. Και βλέπετε, αδελφοί, η πίστης δεν είναι πιστεύω. Από εδώ και πέρα θα πιστεύω, θα πιστεύω, θα πιστεύω. Θα πιστεύεις, θα πιστεύω. Δεν είναι έτσι. Η πίστης είναι Θεού το δώρο. Υπάρχει πληροφορία πίστεως. Έρχεται η πίστη μέσα στην καρδιά σου και σε βεβαιώνει. Δεν είναι πιστεύω. Σας πω μια μικρή ιστορία με την Άννα που ήταν για μένα φοβερό μάθημα. Είμαστε στο Αίγιο, καινούργοι. Η Άννα δεν έχει κανένα χάρισμα, που έχει πολλά βέβαια, αλλά κανένα πνευματικό της που να φαίνεται χάρισμα, και παραπονέθηκε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, δεν έχω ούτε προφητεία, ούτε ενύπνια, ούτε οράματα, ούτε τίποτα δεν έχω. Μέχρι του πεταμού φαίνεται εγώ δεν πιστεύω. Αλλά τώρα θα πιστέψω. Τώρα πιστεύω. Τώρα πιστεύω. Τώρα θα σηκωθώ, ήταν γονατιστή κάτω, θα σηκωθώ και θα σε δω μπροστά μου. Εκείνη τη στιγμή εγώ σηκώθηκα από την προσευχή, πήγα στο δωμάτιο και γύρισα και πέρασα από την Άννα για να της πω κάτι, τίποτα το ιδιαίτερο. Και καθώς πάω να βάλω το χέρι μου επάνω της, να κουμπίσω για να σηκωθεί, να της μιλήσω, εκείνη τη στιγμή σηκώνει η Άννα το κεφάλι της και αντί το Χριστό βλέπει εμένα. Και βγάζει μια φωνή που ακούστηκε σε όλο το Αίγιο. Α! Εγώ τρομοκρατήθηκα, λέω, τι έπαθε με είδη και φοβήθηκε. Αλλά η πίστης δεν είναι εγώ, τώρα θα πιστέψω. Δεν γίνεται έτσι. Μην ξεχνάμε, η πίστης είναι Θεού το δώρο. Με τα πληροφορία πίστεως. Και ποια είναι η πληροφορία πίστεως? Έρχεται η βεβαίωση από το Θεό. Μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραία στο λόγο του τον Άγιο ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για την πίστη. Λέει στο Ιώτα Άλφα κεφάλαιο, η πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Είναι δηλαδή η σιγουριά αυτών που ελπίζεις. Θυμηθείτε, ο Αβραάμ επίστευσε επελπίδη. Αλλά δεν πίστευσε. Πίστευσε επελπίδη και από εκεί πέρα άρχισε ο αγώνας. Δεν δίστασε στην καρδιά του. Δεν σκεφτότανε την αδυναμία της σάρκας του και την αδυναμία της σαρκός της Σάρας. Και δοξάσα στο Θεό εν εδυναμώθη στην πίστη. Και τότε λογίστη πίστη του δικαιοσύνη. Ήρθε δηλαδή ο Θεός και του δώσε δύναμη πίστεως, πληροφορία πίστεως. Αυτή την πληροφορία πίστεως πήρε και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, και εκείνη τη στιγμή την επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο και συνέλαβε η Παρθένος εγγαστρή και σε 9 μήνες γέννησε τον Ιησούν τον Ναζωραίο. Ένα άλλο πρόσωπο χαρακτηριστικό είναι η Άννα η προφήτισσα, μία γερόντισσα τώρα, που έχει άλλα ωραία χαρακτηριστικά. Η γερόντισσα η οποία λέει η Γραφή, η τοχήρα 84 ετών, και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της? Δεν απομακρυνόταν από του ιερού νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα το Θεό ενιστίες και προσευχές. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της γραίας χριστιανής. Ποιο είναι? Να είναι εκεί που είναι ο Κύριος και να λατρεύει το Θεό με ενιστίες και προσευχές. Δεν είναι να πίνει κρασάκι να γίνεται αλκοολική, όπως πολλές γραίες γίνονται. Και μην μας φαίνεται αυτό παράξενο, γιατί το λέει και ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού για τις γραίες, οι γραίες ως αυτός, λέει στον Τιμόθεο, οι γραίες ως αυτός να έχουν τρόπον ιεροπρεπή, με ευλάβεια να συμπεριφέρονται, με ευσέβεια να συμπεριφέρονται.
και για να το ερμηνεύσουμε πιο καλά το ιερό πρέπει να έχουν τρόπο μεσητικό, δηλαδή να προσεύχονται, λατρεύουσε ημέρα και νύχτα τον Κύριο με νηστείες και προσευχές. Αυτός είναι ο τρόπος ο ιεροπρεπής. Ιερεύστης σημαίνει μεσίτης. Η ζωή της να έχει μεσητική προσευχή. Έχει να προσευχηθεί για τα παιδιά της, για τα εγγόνια της, για τα αδέλφια της, για την εκκλησία. Δεν είναι μία τεμπέλα που δεν κάνει τίποτα, γέρασα εγώ τώρα, ούτε μία που φαντάζεται και σκέφτεται και θυμάται τα παλιά. Είναι ενεργητική. Και επειδή το σώμα της δεν τη βοηθάει να κάνει και πολλά πράγματα, ο Θεός της δίνει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου να λατρεύει το Θεό με νηστείες και προσευχές και με τρόπο ιεροπρεπή, μεσητικό. Μη δε δουλωμένης πολύ νοποσία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μάνα μου είχε πονόδοντο και έλεγε για το δόντι μου, Γιώργο μου, που παίρνω κονιάκ για να περνάει ο πόνος. Αλλά μετά το πίνε το κονιάκ. Και οι γυναίκες μεγάλες το συνηθίζουν αυτό. Όχι όλες. Αλλά εκεί που κάθονται πρέπει να είμαστε, οι γυναίκες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Ο τρόπος τους να είναι ιεροπρεπείς. Ξέρετε πόσο εύκολα μια μεγάλη γυναίκα γίνεται αλκοολική? Πάρα πολύ εύκολα. Και μην ακούγεται παράξενο. Μην σας φαίνεται παράξενο. Μη δε δουλωμένη εις πολύ εινοποσίαν. Γιατί? Για να μπορεί να είναι, διδάσκαλοι καλών. Για να νουθετούν τις νέες. Να, ποια είναι η δουλειά τους? Με τρόπο ιεροπρεπή να λατρεύουν το Θεό με νηστείες και προσευχές και να νουθετούν τα νέας να είναι φιλάνδροι, να αγαπάνε τους άνδρες τους, φιλότεκνοι, να αγαπάνε τα πολλά παιδιά, φιλότεκνοι, σόφρονες, μην είναι άσοφες. Και πώς έρχεται η σόφρονση? Με το φόβο του Θεού. Φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Σόφρονες, καθαρές και βρωμιάρες, να μυρίζουνε, κάνουνε μπάνιο, θα πλένονται τα ρούχα τους. Είναι φόβο. Αδερφοί αγαπητοί, μην παίρνετε αυτά που λέω ότι είναι αστεία. Είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Και οι γέροντες, αλλά και οι γραίες, πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να πλένονται. Πρέπει να ξέρουν ότι τα ρούχα τους πρέπει να είναι καθαρά. Πρέπει να είναι καθαρές στο σπίτι, καθαρές στο σώμα, καθαρές στο ντύσιμο. Οικοφύλακες να φροντίζουν τον οίκο τους. Και ποιος είναι ο οίκος τους? Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτός είναι ο οίκος των γυναικών. Και αν έχουν και δυσέγγωνα, όσο μπορούνε βέβαια, έτσι, όσο μπορούνε. Οικοφύλακες, αγαθές, δεν πονηρεύονται, δεν κάνουν πονηρές σκέψεις. Μεγάλες γυναίκες. Καλά, μπορεί μια μεγάλη γυναίκα να κάνει πονηρές σκέψεις? Γιατί είναι εισηγήσεις του διαβόλου. Είναι θύματα. Όποιος κάνει πονηρές σκέψεις είναι θύμα των εισηγήσεων του διαβόλου. Ευπηθήσει εις τους ιδίους αυτών άντρας, να πείθονται στους άντρες τους, εάν δεν είναι χείρες. Αν είναι χείρες, άντρας τους είναι ο Χριστός. Ευπηθείς, αλλά εδώ μιλάει τώρα για τη συμβουλή. Συμβουλεύουν οι γραίες, τις νέες, ξαναλέω, να είναι φιλάνδρες, φιλότεκνες, σόφρονες, καθαρές, οικοφύλακες, αγαθείς, ευπηθείς τους ιδίους αυτών άντρας, για να μην βλασφημείτε ο λόγος του Θεού. Αλλά επιμένω, αυτά πρέπει να συμβουλεύουν, αλλά δεν μπορείς να τα συμβουλεύεις αν δεν τα έχεις εσύ πρώτα. Πρώτα η γριά γυναίκα, η αδελφή, η επαγγελωμένη σε θεοσέβεια, τα έχει και τα λέει με το παράδειγμά της, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Και την άλλη φορά, τρία πράγματα είναι πραγματικά το έργο των γυναικών. Το παράδειγμα, τα λόγια της πίστεως και τα έργα της πίστεως. Αλλά μια άλλη
φοβερή επίσης, αδελφοί, καταγεγραμμένη στο Λόγο του Θεού, που αποτελεί παράδειγμα για όλες τις γυναίκες, μα για όλες τις γυναίκες, είναι η αδελφή μας η Λιδία, η οποία ήταν μια επαγγελματίας, πλούσια γυναίκα, σεβομένη το Θεό, δεν ήταν μια τελευταία, κάνε εμπόριο, ήταν ικανή, εργατική, έβγαζε χρήματα, αλλά σεβομένη το Θεό. Δεν εξυρτάτω από τον άντρα της επαγγελματικά, πιθανόν ο άντρας της να εξυρτάτω από αυτήν. Αλλά ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της? Πρώτον, σεβομένη το Θεό. Και πώς εξεδήλωνε το σεβασμό της στο Θεό? Πήγαινε κάθε Σάββατο στην προσευχή. Και εκεί είχε ετοιμάσει ο Θεός την καρδιά της, και όταν ήρθε ο Παύλος και άρχισε να μιλάει για τον Χριστό, άνοιξε την καρδιά της και άρχισε να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Πίστεψε, σώθηκε, βαφτίστηκε αυτή και ο οίκος της. Και στο τέλος εκφράζεται, ξαναλέω, σημαντική προσωπικότητα στους Φιλίππους η Λιδία. Και στο τέλος τι είπε στον Παύλο? Όταν πίστεψε, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε στο νερό, πιθανόν και με πνευμάγιο, του λέει, αν με κρίνεις πιστή, αυτή είναι η ταπείνωση, σε παρακαλώ έλα να σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Δεν του κάνει χάρη να τον φιλοξενήσει. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τι πνεύμα είχε αυτή η γυναίκα, τι πνεύμα πρέπει να έχετε εσείς και εμείς και όλοι μας. Έλα, ξένος είσαι, έλα να σου δώσω ένα δωματιάκι να μείνεις εκεί, να μείνεις στον δρόμο. Του είπε έτσι, εάν με κρίνετε πιστή, ελάτε να σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Τιμή θα μου κάνετε. Δεν σας προσφέρω, εσείς θα μου φέρετε τον Χριστό στο σπίτι. Μια άλλη επίσης φοβερή γυναίκα ήταν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, η οποία ήταν πραγματικά σημαντική γυναίκα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι που μαζί με τον άντρα της πηγαίνουν μαζί πάντα, πακέτο πηγαίνανε. Και όταν συνάντησαν τον Απολό, που ήταν πραγματικά δυνατός στις γραφές και ζέων κατά το πνεύμα, αλλά δεν ήξερε όλη την αλήθεια, δεν δίστασαν να το αποκαλύψουν όλη την αλήθεια, και με τέτοιο τρόπο που να τη δεχτεί ο Απολός. Και δεν ήταν αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό της Πρίσκυλας και του Ακύλα βεβαίως, είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνανε, εκεί δημιουργείται και εκκλησία και είχαν κατοίκον εκκλησία. Το σπίτι τους δεν ήταν δικό τους, ήταν του Χριστού. Δεν έλεγαν το σπίτι μου, έλεγαν στο σπίτι μου θα εγκατασταθεί η εκκλησία του Χριστού. Καταλαβαίνετε γιατί γυναίκες μιλάμε? Αυτές είναι οι γυναίκες του Ευαγγελίου στην εκκλησιαστική του ζωή. Μια άλλη ήταν η Φίβη, διακόνισσα, χρήσιμη στο έργο του Θεού. Συμπαραστάθηκε στον Παύλο παντού όπου και αν τον συναντιόντουσαν. Και ο Παύλος τη συνιστούσε. Ήταν μια πιστή και ευλογημένη αδελφή. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψω και τις τέσσερις θυγατέρες του Φιλίππου, του διακόνου και ευαγγελιστού, ο οποίος παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, γέννησε τέσσερις κόρες, και οι τέσσερις τι ήταν? Προφήτισες. Γιατί ήταν προφήτισες? Γιατί ήταν κόρες προσευχής. Σου δίνει χάρισμα ο Θεός αν δεν είσαι προσευχόμενη. Γιατί σου δώσει? Για να το θάψεις και να βρεις και τον πελά σου ενώπιον του Θεού. Χαρίσματα, και μάλιστα αληθινά χαρίσματα, δίνει ο Θεός σε γυναίκες που προσεύχονται. Και προσεύχονται όχι για να του τα πούνε του Θεού, αλλά προσεύχονται για να τους τα πει ο Θεός. Τελείως διαφορετική προσευχή η πρώτη από τη δεύτερη. Η πρώτη είναι, Κύριε σου δίνω εντολή, που λέει ο λόγος, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου τ' άλλο, δεν μου κάνεις αυτό και εγώ παράπονο και ψάχνω και ρωτάω γιατί δεν μου το έκανες και τι άλλο να κάνω και ζητάω και ζητάω και δεν μου κάνεις τίποτα. Και δεν παίρνουν αυτοί τίποτα. Ζητάω, 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 αλλά δεν κάνεις τίποτα. Ούτε θα κάνει τίποτα. Πήγαινε και προσευχή σου να σου πει εσένα ο Θεός τι θα κάνεις, όχι να πεις εσύ στον Χριστό τι θα κάνει, αλλά να σου πει ο Χριστός τι θα κάνεις. Θα πας με τα αιτήματά σου.
Θα πας με τη δοξολογία σου στον Χριστό. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δοξολογία αν δεν υπάρχει πίστης, έστω και επελπίδη. Και αν δεν υπάρχει δοξολογία, δεν μπορεί να υπάρχει δύναμης. Και τι θα υπάρχει, γκρίνια, μεμψημυρία, κακομυριά. Προσεύχομαι και δεν μου απαντάει ο Θεός. Τι άλλο να κάνω? Ούτε θα σου απαντήσει. Αυτό δεν το δοξάζεις. Δεν έχει κάνει τίποτα για σένα. Δεν έχεις λόγους να δοξάσεις το Θεό. Δεν έχεις λόγους να ευχαριστήσεις το Θεό. Δεν έχεις ερωτήματα να σου πει τι να κάνεις. Αλλά είναι θέμα νοοτροπίας και μάλιστα κακής νοοτροπίας. Βεβαίως και στην Πεντηκοστή υπήρχαν πολλές γυναίκες οι οποίες προσευχόντουσαν και έλαβαν Πνεύμα Άγιο και μάλιστα ήταν αυτές που υπηρέτησαν τον Χριστό ακόμη και στο θάνατό τους. Να πούμε για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, δεν θα τελειώνουμε, και τόσες άλλες γυναίκες. Αυτές είναι γυναίκες που είναι παραδείγματα προς μίμηση. Μερικές ανέφερα από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα τις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά όποιος θέλει να μελετήσει μπορεί τη γραφή, γι' αυτό τη γραφή τη μελετάμε. Δεν την αναγνώσκουμε μόνο, και αυτό το κάνουμε. Αλλά τη μελετάμε. Ψάχνουμε. Προσευχόμαστε. Όμως να πούμε τώρα σε ένα άλλο, σε δύο θέματα αν προλάβουμε θα πούμε. Το πρώτο είναι το μαντήλι. Το μαντήλι είναι κάτι που δυστυχώς οι γυναίκες το ξεπερνάνε. Όχι εμείς, ευχαριστούμε το Θεό. Οι γυναίκες σε άλλες εκκλησίες δεν το θεωρούν απαραίτητο. Σιγά τώρα. Όμως ο Λόγος του Θεού το θεωρεί άκρος απαραίτητο, αναγκαίο και εξηγεί γιατί. Και ξεκινάει την ερμηνεία λέγοντας ότι η γυναίκα φτιάχτηκε για τον άντρα. Δεν φτιάχτηκε ο άντρας για τη γυναίκα. Έχει διαφορά πολύ μεγάλη. Δεν γεννήθηκα εγώ για το αυτοκίνητό μου. Το αυτοκίνητό μου κάποιος το φτιάξε για μένα. Και είναι δικό μου. Αυτό που κάποιος το φτιάξε για μένα είναι δικό μου. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Η σύζυγος είναι του ανδρός. Είναι δική του σύζυγος. Βεβαίως είναι ένα. Βεβαίως είναι ένα. Και η φύση μας διδάσκει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας. Κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Η διδασκαλία της φύσης είναι ότι ο άνδρας, και αν δεν έχει κόμη, που οι περισσότεροι από εμάς ρίχνετε μια ματιά, δεν έχουν και πολλά. Αν έχει κόμη, μεγάλη είναι ατιμία. Αν δεν έχει κόμη, δεν είναι τίποτα. Και πρέπει να είναι κουρεμένος. Η γυναίκα όμως, αν δεν έχει κόμη, δεν έχει δόξα. Γιατί η δόξα της γυναικός είναι κεφαλή της που είναι ο Χριστός. Αλλά ο Θεός, επειδή θέλει στη ζωή του καθενός μας να δοξάζεται ο Χριστός, γι' αυτό και βάζει περιβολέα τα μαλλιά, όχι στην προσευχή και στην προφητεία, θα το δούμε, βάζει περιβολέα στα μαλλιά να υπάρχει κάλυμα, όχι κατακάλυμα, να υπάρχει κάλυμα ώστε να μην δοξάζεται ο άντρας. Σκεφτείτε τώρα πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι η δόξα της γυναικός είναι η κόμη. Η κόμη να είναι βαμμένη τρικολόρε. Πόσο τρομερό είναι στα μάτια του Θεού. Φοβερό. Τη δόξα που σου χάρισε ο Χριστός γυναίκα να την κάνεις ρεζίλη. Δεν είναι φοβερό? Εγώ σήμερα το κατάλαβα αυτό. Αυτό που ονομάζει ο Χριστός δόξα της γυναικός, η γυναίκα για να είναι πιο όμορφη, αηδίες. Γιατί, για να μην φαίνεται ότι μεγάλωσε?
όχι μόνο αγαπάει και πράττει το ψεύδος, αλλά ξεφτιλίζει τη δόξα που της έδωσε ο Χριστός. Φοβερό, φοβερό, για μένα είναι πολύ φοβερό. Είναι απαράδεκτο. Και προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, να ερμηνεύσει. Και λέει ότι επειδή η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, γι' αυτό ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, κατεσχύνει την κεφαλή του που είναι ο Χριστός, αν σκεπάζει την κεφαλή του. Κρύβει, καλύπτει τη δόξα του που είναι ο Χριστός. Ενώ γυναίκα προσευχομένη προφητεύουσα, και προσέξτε τη λέξη, με κεφαλή ακατακάλυπτο, έτσι λέει το κείμενο, ακατακάλυπτο, όχι μόνο κάλυμα, κατακάλυμα. Και ποιο είναι το κατακάλυμα? Η εξουσία που βάζει πάνω από τα μαλλιά της που είναι το κάλυμα. Πάσα γυναίκα λοιπόν προσευχομένη προφητεύουσα με κεφαλή ακατακάλυπτο, κατεσχύνει την κεφαλή εαυτής, διότι είναι εν και το αυτόν με την εξηρισμένη. Στα μάτια του Θεού ξέρετε τι είναι? Πόρνη. Και όχι πόρνη εν σώματι, πόρνη εν πνεύματι. Γιατί ξηρισμένες ήταν οι πόρνες τότε. Εάν λοιπόν δεν κατακαλύπτεται η γυναίκα, είναι σαν την εξηρισμένη, σαν την πόρνη. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Και δεν δίνουν σημασία οι εκκλησίες. Λένε σιγά τώρα. Επειδή αν δεν κατακαλύπτεται η γυναίκα, τότε ασκουρέψει και τα μαλλιά, τα μαλλιά αυτής, αλλά αν είναι, προσέξτε, είπα πόρνη, εσχρόν. Αλλά είναι, αν είναι εσχρόν η γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της, δεν μην πούμε βέβαια για γυναίκες που κουρεύονται άλλα γκαρσόν, δηλαδή που τα ξέρω λέει, κοντά μαλλιά, ο Θεός να φυλάει. Αν είναι εσχρόν στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της, τότε ας ξυρίζεται και ας κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό στη χριστιανική ζωή της γυναίκας είναι το μαντήλι. Και συνεχίζει, διότι ο μεν άνδρας δεν χρεωστεί να κατακαλύπτει την κεφαλή του. Δεν είναι υποχρεωμένος να κατακαλύπτει την κεφαλή του, γιατί είναι εικόν και δόξα του Θεού. Ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, γι' αυτό είναι εικόν και δόξα του Θεού. Γιατί ο Θεός τον άνδρα έφτιαξε κατά την εικόνα αυτού. Τη γυναίκα την έφτιαξε κατά την εικόνα του Αδάμ. Και όχι μόνο, και κατά την ομοίωση του Αδάμ. Και τα τέκνα του Αδάμ και της Εύας πώς γεννηθήκανε? Κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ. Ενώ ο Αδάμ πώς πλάστηκε? Κατά την εικόνα του Θεού. Φοβερή διαφορά, αδελφοί. Άσχετα αν ο Θεός τα εξομοίωσε διά του Ιησού Χριστού, τα εξομοίωσε και μας έκανε κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Ιησού Χριστού, εάν μείνουμε μέχρι τέλος στην πίστη. Συνεχίζω λοιπόν. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυναίκα εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο άντρας για τη γυναίκα, εκτίστη. Είναι κτίσμα ο άντρας. Ποιος άντρας είναι κτίσμα? Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τι είναι πνευματικός άνθρωπος? Γεννημένος Υιός Θεού. Ενώ ο Αδάμ ήταν κτίσμα, αν και τον ονομάζει Υιό Θεού στη γενεολογία. Δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα εκτίστη να εξυπηρετήσει τον άντρα στο σχέδιο του Θεού. Βοηθός και όμοιος με αυτόν. Διότι τούτο η γυναίκα χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτή δια τους αγγέλους. Και εδώ, αδερφοί, μια τρομακτική, σατανική ψευδοδιδασκαλία.
ότι πρέπει να καλύπτει η γυναίκα για να μην πειράζονται οι άγγελοι. Σατανική ψευδοδιδασκαλία. Όπως η διδασκαλία που λέει ότι οι του Θεού συνευρέθησαν με τις θυγατέρες των ανθρώπων και εννοούν οι άγγελοι συνευρέθησαν με τις γυναίκες. Ο διάβολος τα λέει αυτά. Για να παραπλανήσει τον άνθρωπο, να πλανήσει τον άνθρωπο. Ο άγγελος δεν έχει φύση. Είναι θεϊκό όν. Και εμείς μετά την Ανάσταση θα γίνουμε ως εισάγγελοι. Και ξαναδιαβάζω. Δια τούτο η γενή χρεωστή να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να παρευρεθούν και να παρευρίσκονται εκεί που δοξάζεται ο άντρας της γυναίκας, ούσα ακατακάλυπτος η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα όταν είναι ακατακάλυπτος και προσεύγεται, δοξάζει τον άντρα της. Γι' αυτό κατακαλύπτει για να δοξάζει το Χριστός, που είναι η κεφαλή του αντρός της. Σε προσευχή που δεν φοράνε μαντήλι, μη στέκεσαι. Δεν υπάρχουν άγγελοι εκεί. Δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Δεν παίζουμε, αδελφοί αγαπητοί, την Εκκλησία, ούτε παίζουμε τους πιστούς. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι να ακολουθούμε κατά γράμμα και κατά πνεύμα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αμήν. Αυτό είναι η απόφασή μας. Πώς θα καθίσω εγώ να προσευχηθώ με τη γυναίκα μου όταν θα βάζει μαντήλι, όταν φεύγουν οι άγγελοι? Μα προσεύχεσαι και η γυναίκα σου βάλει μαντήλι στο φαΐ? Πρώτα βάζει μαντήλι και ύστερα τρώμε. Δεν θέλω να φάμε και να πνιγώ κιόλας. Να μην είναι οι άγγελοι, να μην είναι η παρουσία του Θεού, επειδή βαριέται η γυναίκα μου να βάλει μαντήλι, ή δεν έχει καταλάβει τη μεγίστη σημασία του να κατακαλύπτεται η γυναίκα. Μέσα στο αυτοκίνητο πάμε για ταξίδι, θα προσευχηθούμε. Δεν θα βάλει με γυναίκα μου μαντήλι, θα τρακάρουμε. Γιατί ξέρουν, όταν δεν ξέρει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν είναι τόσο αυστηρός. Αλλά όταν ξέρουμε, δεν μπορούμε να παίζουμε. Αν θέλεις να ακούγεται η προσευχή σου, αδελφή μου, μέσα στην εκκλησία, στο σπίτι σου, οπουδήποτε, μην ξεχνάς να βάλεις το μαντήλι. Γιατί πρέπει να είναι η παρουσία των αγγέλων, και δια της παρουσίας των αγγέλων η παρουσία του Θεού, για να ακούγεται η προσευχή σου. Διότι πλην ούτω ανήρ, ξαναδιαβάζω, χωρίς γυναικός τη γυνή, χωρίς του ανδρός, υπάρχει, υφίσταται στην παρουσία του Κυρίου. Θα πάει άντρας με άντρας και θα περιμένει να υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ διά της γυναικός. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνατε λοιπόν εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται εις τον Θεό τώρα πια κατακάλυπτος? Είναι πρέπον? Ή ούτε αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι αν ήρμε έναν έχει κόμη είναι εις αυτόν ατιμία? Η γυνή δε αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτόν. Και είναι φοβερό, η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Η δόξα της γυναίκας είναι η κόμη. Γιατί? Για να πηγαίνει η δόξα στο Χριστό. Να μην δοξάζεται ο άντρας της. Και στην προσευχή και στην προφητεία κατακαλύπτεται για να πηγαίνει η δόξα της στο Χριστό και όχι στον άντρα της. Γυνή δε αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν, διότι κόμη εδόθη εις αυτήν αντί περιβολέως, αντί καλήματος, αλλά όχι αντί κατακαλήματος. Αντί καλήματος, αντί περιβολέως στη φυσική της ζωή. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, ήξερε ο Λόγος του Θεού ότι πολλοί θα αντιδράσουνε σε αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά δεν έχουν και ευθύνη επειδή δεν το έχουν καταλάβει. Εμείς που το έχουμε καταλάβει έχουμε μεγάλη ευθύνη. Και οι γυναίκες μας, αλλά και οι άντρες. Μην προσεύχεσαι εάν υπάρχει ακατακάλυπτος γυναίκα. Υπάρχει λόγος να προσευχθείς, μετά προσευχήσου. Μην προσεύχεσαι καθόλου. Δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Γιατί δεν υπάρχει παρουσία Θεού? Φεύγουν και οι άγγελοι ακόμη. Γιατί δοξάζεται άνθρωπος. Και στην εκκλησία και στη ζωή μας δεν δοξάζεται άνθρωπος. Ο Χριστός πρέπει να δοξάζεται.
Εμείς όμως τι αυτήν συνήθεια δεν έχουμε, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Άρα λοιπόν λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Συνήθεια δεν έχουμε. Τι δεν συνηθίζουμε? Να φιλονικούμε επάνω στο Λόγο του Θεού. Αλλά τι δεν συνηθίζουμε? Να φιλονικούμε. Τι συνηθίζουμε? Να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Και να σας πω και κάτι. Στην αρχή εγώ δεν το καταλάβαινα. Μετά όμως προσευχήθηκα και είπα, εξήγησε μου το Κύριε να το καταλάβω. Κάτι σοβαρό, κάτι τρέχει εδώ. Δεν το καταλάβαινα. Αλλά πάντοτε η γυναίκα μου, και έλεγα τις γυναίκες μου και στις κόρες μου να βάζουν μαντήλι όταν προσευχόμαστε, γιατί έλεγα, και αν δεν το καταλαβαίνω, εφόσον το λέει, εγώ θα το κάνω. Γιατί το λέει? Μα δεν το καταλαβαίνω. Θα έρθει η ώρα που θα μου το εξηγήσει, και ήρθε η ώρα και μου το εξήγησε και τώρα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ το Θεό. Και έχω και μια ερώτηση στον εαυτό μου. Εάν δεν ήμουν εκτελεστής του Λόγου του Θεού, όταν δεν το καταλάβαινα, πιστεύετε, γιατί εγώ δεν το πιστεύω, ότι ποτέ θα μου διδόταν η ευκαιρία να το καταλάβω? Δηλαδή θα μου δίνει ο Θεός να καταλάβω κάτι που δεν εκτελούσα και θα με έκανε ένοχο πολλαπλάσια? Όταν δεν καταλαβαίνεις, δεν στο εξηγεί για να μην είσαι πολλαπλάσια ένοχος. Όταν κάτι καταλαβαίνεις τότε, δεν το έκανα και γι' αυτό δεν μου το εξηγούσε, για να μην γίνω πολλαπλάσια ένοχος. Όταν όμως άρχισα και το εκτελούσα, μου το εξήγησε και είμαι πολλαπλάσια ευγνώμων στο Θεό. Αμήν, αδερφοί. Και ένα τελευταίο, για να μην το παραλείψουμε, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, έστω και πάρω λίγα λεπτά. Ο Αδάμ δεν υπατήθη, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, στην οικογένεια, αλλά η γυναίκα πατήθησα έγινε παραβάτης. Και πώς απατήθηκε η Εύα από το διάβολο? Όταν εγκατέλειψε τον άντρα της. Και δεν τον εγκατέλειψε από τον ανησίγουργος, απομακρύνθηκε από τον άντρα της. Θυμάστε τι είπα για την Πρίσκυλα και τον Ακύλα? Πηγαίνανε πακέτο. Στην εκκλησία μαζί, στο σπίτι μαζί, στην προσευχή μαζί, παντού μαζί. Γιατί? Γιατί ήταν ένα. Όταν η Εύα απομακρύνθηκε και άρχισε να έχει το δικό της το περπάτημα και πήγε προς το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, εκεί υπατήθη από το διάβολο, έγινε παραβάτης. Αλλά λέει όμως κάτι που πρέπει επίσης να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Θέλει όμως σωθεί η γυναίκα δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσιν εις την πίστη και αγάπη και αγιασμόν μετά σοφροσύνης. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο που πολλοί το μπερδεύουν. Τεκνογωνία τι σημαίνει? Το γεννάν τέκνα. Μέσα στη λέξη τεκνογωνία συνυπάρχει ο πληθυντικός αριθμός. Όχι το γεννών τέκνο, τεκνογωνία σημαίνει το γεννάν τέκνα. Για να το δούμε τώρα έτσι. Θα σωθεί όμως η γυναίκα με το να γεννάει τέκνα, εάν μείνωσει τα τέκνα, η γυναίκα θα σωθεί. Όχι οι γυναίκες αν μείνωσει. Δεν λέει οι γυναίκες αν μείνωσει, λέει η γυναίκα θα σωθεί με το να γεννά τέκνα, και ο πληθυντικός σου πάει στα τέκνα. Εάν μείνωσε τα τέκνα στην πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι? Οικοφύλακας. Την ευθύνη του σπιτιού. Το έργο της είναι τα παιδιά της. Η ευθύνη, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, της οικογένειας, την ευθύνη της οικογένειας έχει ο άντρας. Τη φύλαξη, ξέρετε τα επιφύλακας, σαλπικτής. Δεν κάνει αστιάκια. Πειράζει τώρα να βάψεις και λίγο τα μαλάκια. Είναι σε ατιμία η κόρη σου. Αλλά άμα τα βάψεις και εσύ, και αυτή θα τα βάψει. Ξέρετε τι θα πει σε ατιμία? Ξεφτιλίζει τη δόξα που της χάρισε ο Χριστός. Παντελόνια βδέλυγμα. Ξέρετε τι θα πει βδέλυγμα? Σε συχαίνεται ο Θεός. Ο στολισμός. Ασέβεια. Στολισμός της γυναικός πρέπει να είναι ως γυναίκα επαγγελωμένη σε θεοσέβεια, όχι με πλέγματα, με χρυσάφια, με μαργαριτάρια, με ενδυμασία πολυτελή, αλλά με έργα αγαθά.
Και αυτή την ευθύνη του σπιτιού δεν έχει ο άντρας που την έχει. Συγγνώμη, την ευθύνη του σπιτιού την έχει ο άντρας. Τη φύλαξη. Γιατί ο άντρας λείπει. Η γυναίκα αγοράζει παντελόνια στην κόρη και φοράει η κόρη. Η γυναίκα αγοράζει σορτσάκια στην κόρη και φοράει σορτσάκια. Η γυναίκα αγοράζει σιθρού ρούχα στην κόρη και φοράει σιθρού. Τα έχει πάρει χαμπάρι ο άντρας. Συνήθως. Αν τα έχει πάρει, άστα να πάνε. Δεν το συζητάμε πια, είναι για τα πανηγύρια αυτή η οικογένεια. Αλλά αυτό είναι έργο της γυναίκας. Η γυναίκα πρέπει να επαγγέλλεται θεοσέβεια και να φυλάτει με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά της, γιατί εκ ταύτης προέρχονται πάσα εκβάση της ζωής της. Αν της αρέσει η κόρη της, ομορφούλα, με παντελονάκι και με σορτσάκι, την πήγε και αυτή εκεί που δεν πρέπει και αυτή θα πάει εκεί που δεν πρέπει. Αδερφοί αγαπητοί, το έργο της γυναικός μας στην οικογένειά μας, το έργο της γυναίκας στην Εκκλησία είναι σοβαρότατο. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε τις γυναίκες μας, να φροντίζουμε τις κόρες μας και να διδάσκουμε όλη την αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρύβουμε την αλήθεια. Γιατί κάποια στιγμή όταν θα πάμε εκεί θα έρθει ο Κύριος και θα μου πει «Αυτό το έχεις καταλάβει, το έχω καταλάβει, γιατί δεν το πες. Στην κόρη μου το πες, στην κόρη σου το πες, στην κόρη του αδερφού σου το πες, στη γυναίκα του αδερφού σου το πες». Όλη την αλήθεια θα τη λέμε. Δεν μαλώνουμε κανέναν επί προσωπικού επίπεδου, ούτε ελέγχουμε κανέναν επί προσωπικού επίπεδου. Αλλά λέμε όλη την αλήθεια. Τουλάχιστον όσοι μας έχει αποκαλύψει μέχρι τώρα ο Θεός. Αμήν.